πιάσει ο Ιμπλής. 6 και 10. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύου, ουράνιε, παράγει, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέ και σκήνος των ημίν, και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυλίδος και σώσον αναθέτας φυτάς ημών. Αμήν. Το θέμα μας που είδαμε την περασμένη στην περασμένη σύναξη ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Και πάλι επί του θέματος αυτού. Γιατί... Άγιε Λάμπα. Έλα Βασιλάκη. Έλα Βασιλάκη. Λέει τώρα γη. Πάρε εκεί πέρα και φτιάχνω. Υπάρχει, γίνεται η γλιτώση Λάμπα. Μπορεί και το πόδι, ε. Δεν το προσέχει το πόδι. Κοίτα, μια φορά δεν την πήραμε. Το πότε την πήραμε. Κάνει ζημιά τώρα. Ναι. Γιατί αν άλλη. Ζεστή εκεί. Όχι, είναι το στήριγμα γι' αυτό. Το στήριγμα εκεί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς και όποτε το βάλει, δεν πειράζει. Αλλά η Λάμπα όντως... Μην μιλάς, Δημητράκη. Θα συνεχίσουμε εμείς τώρα. Λοιπόν, κύριε Σέρα. Επαναλαμβάνω ότι ο Τίμιος Σταυρός, που είναι το αγιασμένο σύμβολο το οποίο εμείς πιστεύουμε. Και καταλήξαμε στην περασμένη σύναξη με εκείνο που λέγει το ωραίο Ευαγγέλιο, ότι όταν θα γίνει, θα έρθει η ώρα και θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου, φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Δηλαδή ο Σταυρός θα παρουσιαστεί όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και κόψονται πάσε φυλέ της γης. Και τότε όλοι όσοι στράφηκαν εναντίον του θα έχουν βάσανο γιατί στράφηκαν εναντίον του Τιμίου Σταυρού. Κόψονται, θα αισθανθούν πώς θα πούμε, τιμωρία εσωτερική. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ γράφει το εξής, ο προφήτης Ζαχαρίας, ο Ιεζεκιήλ, ότι αυτοί που ανέβασαν τον Χριστό στο Σταυρό και δεν σταματάνε να τον ανεβάζουν με το πόλεμο που κάνουν εναντίον του Σταυρού, όλοι αυτοί όψονται, θα δουν το Σταυρό και λέει ισόν εξεκέντησαν και θα καταλάβουν ποιος είναι εκείνος τον οποίο κέντσαν οι Εβραίοι και κεντάνε μέχρι σήμερα οι εχθροί του Σταυρού. Είναι σύμβολο λοιπόν ιερό, είναι σύμβολο, έχει τη δύναμη που έχει αυτός που κρεμάστηκε πάνω στο Σταυρό. Θεία δύναμη. Είναι παντοδύναμο όπλο. Ο Σταυρός όταν βρισκόταν επάνω ο Κύριος χρησιμοποιήθηκε και σαν άμβωνας. Ήταν άμβωνας από εκεί που έκανε ο Κύριος το κήρυγμά του. Και εκεί ακόμη έκανε κήρυγμα. Και εκεί ακόμη έσωσε. Ποιο είναι
Το κήρυγμα που έκανε ο Κύριος, λακωνικό, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Φέρνω τον εαυτό μου απέναντι σε αυτά που θα ακούσουμε τώρα, όχι τώρα, αλλά πάρα πολλές φορές. Και λέω, ο Κύριος είπε, «Πάτερ, άφεσ' αυτής την αμαρτία ταύτην, συγχώρεσέ τους». Αυτό που κάνουν τώρα, που με σταυρώνουνε και σταυρώνουνε εκείνον που είναι Υιός του Θεού με ανθρώπινη μορφή. Με ανθρώπινη μορφή. Και να συγχωρέσεις. Και βάζει και το γιατί ο Κύριος. Βάζει γιατί ο Κύριος. Και να σταθούμε λίγο πάνω σε αυτό. Ου γαρίδαση, τι ποιούσι. Προηγουμένως, είπαμε, το σκέφτομαι κάθε μέρα αυτό που θα σας πω τώρα. Και αν έχω λάθος, διορθώστε με. Εάν αυτοί που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που έχουν άγνοια και από Ευαγγέλιο και από εκκλησιασμό και από καθήκοντα χριστιανικά, δεν ξέρουν τι κάνουν, γιατί δεν γνωρίζουνε, λέει, ου γαρίδαση, λέει ο Κύριος, δεν γνωρίζουνε τι κάνουνε. Και αν το απλώσουν εκείνο το πράγμα, το δεν γνωρίζουνε τι κάνουνε, δεν γνωρίζει ο Βασίλης π.χ. τι κάνει που μου παραφέρεται, γνωρίζει? Όχι. Όχι. Αν δηλαδή, λέει ο Βασίλης τώρα αυτό είπε, είπε όχι. Αν γνώριζα τι κακό κάνω με το να σου φέρω με άσχημα εσένα, ναι, δεν θα το έκανα. Έχει τη λογική του. Έχει, ναι, πέρα για πέρα λογικό. Άρα κάτω από αυτή την προοπτική, κάτω από αυτή τη γωνιά, βλέποντας όπως ο Κύριος το έβλεπε, δεν ξέρουν τι κάνουνε. Αλήθεια, άμα γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και ότι ήρθε στον κόσμο να σώσει τον κόσμο, δεν το κάνανε. Γι' αυτό και ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό ακόμα για να πει, δεν γνωρίζουν τι κάνουν οι άνθρωποι που κάνουν το κακό. Να σταθούμε, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Επαναλαμβάνω, κάθε άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, όποιος κάνει είναι αυτός, που κάνει το κακό, το κάνει εν αγνία του. Γιατί του έχει πει ο διάβολος αυτό το ανάποδο που λέει τα ξέρω όλα. Είναι η καραμέλα που εξαπατάει ο διάβολος τους ανθρώπους. Εμείς, ο καθένας μας, που ασχολείται με τα θεία, δεν δικαιολογείται να μην το δικαιολογήσει. Δεν δικαιολογεί, δεν δικαιολογούμε να μην το δικαιολογήσουμε. Θα πείτε, δεν έχουμε τη δύναμη. Φυσικά δεν έχουμε τη δύναμη. Παναγιώτης, θα γίνει. Πώς είναι δυνατόν με τη δική μου δύναμη να αντιμετωπίσω την κακία του αλουνού, που δεν είναι δική του, αλλά είναι το αλουνού που λέγεται Σατανάς? Άρα χρειάζεται να μπει στη μέση αυτός, μέσα μας δηλαδή, που έχει τη δύναμη να βοηθήσει. Και αυτός είναι ο Κύριος, δεν είναι κανένας άλλος. Αλλά η συγγνώμη είναι απαραίτητη. Η συγγνώμη είναι απαραίτητη. Είχα συζήτηση στη Λέσχη σήμερα και ένα μνημόσυνο και συζητούσαμε, δηλαδή όχι είχα εγώ, συζητούσαμε και λέγαμε, κάθε φορά που κάνουμε το καλό έρχεται και μας λέει, τι καλό είναι αυτό που έκανες, είδες Βασίλη,
Είναι δικό του έργο. Για να δεχτούμε ότι εμείς το κάναμε το καλό. Και δεν είναι αυτό που λέει άνωθεν εστί καταβαίνουν πάνω δόρυμα τέλειων. Και βγάλαμε συμπέρασμα, μετά συζήτηση πνευματική είχαμε σε ένα μνημόσυνο, συμπέρασμα και είπαμε από εμάς κανένα καλό δεν γίνεται. Τα καλά είναι όλα από ψηλά. Συνεπώς, αν κάνουμε κάποιο καλό, δεν υπάρχει εδώ έκανα, αλλά Κύριε, δικό σου είναι το έργο. Εμένα με χρησιμοποιήσει το στόμα μου ή τα χέρια μου ή τα πόδια μου, εσύ και έγινε το καλό. Αλλιώς δεν θα γινόταν ποτέ. Επαναλαμβάνω, κλείνω το θέμα αυτό. Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούσι. Όλοι όσοι κάνουν κακό, ου γαρίδαση τι ποιούσι. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν πόση συμφορά απεργάζονται με το να κάνουν τον κακό. Συμφορά τεράστια. Άλλο θέμα εκείνο λέει, άμα μας άφηνε ο Θεός να δούμε το κακό, πώς είναι ακριβώς όταν το κάνουμε ή το σκεπτόμαστε, θα τρελαιόμαστε, λέει ο Άγιος Παΐσιος, το λέει, το διάβαζε και αυτό σήμερα. Θα τρελαιόμαστε, άμα βλέπουμε πόσο κακό είναι να πω μια κακή κουβέντα, να σκεφτώ κάτι κακό. Είναι έκρηξη, έτσι λέει ο Άγιος Παΐσιος, αλλά η φιλανθρωπία του μας κάνει να έχουμε μία μικρή αίσθηση το πόσο κακό είναι για να μην πάθουμε. Και το ανάποδο. Δεν επιτρέπει να δούμε πόσο καλό περνάει από μέσα μας όταν έχουμε επικοινωνία μαζί του. Ένα μέρος που πρέπει να καταλάβουμε να το ζήσουμε, αφήνει και το καταλαβαίνουμε. Για να μπορούμε να στηριζόμαστε. Κανόνας λοιπόν, έχουν δίκιο αυτοί που μας παραφέρονται. Γιατί έχουν άγνοια του καλού. Ου γαρίδας είναι ποιούση. Ο Σταυρός μας το λέει εκείνο το πράγμα. Ο Σταυρός μας το λέει. Πέρα για πέρα. Ακόμη. Στο Σταυρό επάνω. Εκεί είδαμε, εκεί λέει ο ληστής πριν να ανέβει στο Σταυρό ούτε καν διαλογιζόταν τι θα συναντήσει άμα ανέβει στο Σταυρό. Απλώς δεχόταν ότι είναι η τιμωρία της καταδίκης του, γιατί έτσι και ήτανε ο Σταυρός. Τον ανέβασαν στο Σταυρό γιατί ήταν ληστής και έκανε ληστή και σκότωνε. Εκεί όμως που ανέβηκε, είναι μεγάλη, ο Σταυρός το κάνει εκείνο λέει, ο Σταυρός του Κυρίου, η Σταύρος του Κυρίου, αυτή η Θεία δύναμη που περνάει από τον Σταυρό και από τον Σταυρωμένο που ήταν εκεί, γιατί επάνω στο Σταυρό ο ληστής είδε, αντιλήφθηκε ότι είναι αμαρτωλός. Και όχι μόνο το δηλήθηκε τον αμαρτωλός, αλλά έκανε και την προσπάθεια να συνετίσει τον άλλον. Τον λέει ο Χρυσόστομος από μπροστά μου εδώ. Λέει, δεν έφτανε μόνο που συνειδητοποίησε επί του Σταυρού ότι είναι αμαρτωλός, αλλά γυρίζει και λέει στον άλλον, δεν νιώθησε να έσκωσε τη στιγμή αυτή. Εμείς πράξαμε ό,τι πράξαμε, δίκαια είμαστε στο Σταυρό. Εσύ πώς ανοίγεις το στόμα και μιλάς αυτόν. Λέει, με την μετάνοια που έκανε, έγινε λέει συντριβή ο ληστής. Τέτοια συντριβή που του πέρασε χάρις από πάνω. Χάρις Θεού. Αυτό σημαίνει πιο απλά ότι όταν καταλάβουμε ότι είμαστε, καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Γιατί και αυτό είναι θέμα κατανόησης. Όταν αισθανθούμε πιο διαφορετικά να το πούμε, γιατί με το μυαλό δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός, θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι λέει ο νόμος. Από εκεί πέρα πρέπει να έρθει και η Θεία Χάρη να καταλάβεις, αν έχεις την πρόθεσή σου. Όταν ληφθούμε λοιπόν τη δική μας κακότητα,
τη δική μας αμαρτία όσο μπορούμε να, όσο επιτρέπεται από τον Θεό, τότε έρχεται η συντριβή, τότε έρχεται και ο θείος φωτισμός. Πάνε παράλληλα. Πώς ένας λυσής που σκότωνε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και που το είχε έργο εκείνο το πράγμα που είχε του γεννεί μπετόν αρμές η ψυχή, έφτασε σημείο να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, ότι έπραξε εγκλήματα και ότι αυτός που είναι στο σταυρό είναι αθώος. Και όχι μόνο αθώος, αλλά είναι και Θεός. Έγινε θεολόγος ο ληστής. Και τότε του είπε ο Κύριος, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Μαζί μου στον παράδεισο. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Να, άμα το προσέξουμε, θα καταλάβουμε το εξής. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι πάντοτε μια πραγματικότητα. Δηλαδή, άστον εκείνον είναι παλιάνθρωπος. Κάνει αυτό, κάνει το άλλο, κάνει το άλλο. Αυτό είναι έργο του πονηρού. Ώστε να αποσπάει από την προσοχή μας τον εαυτό μας, τον οποίο πρέπει να εξετάζουμε. Και να εξετάζουμε τον άλλον. Όταν λοιπόν κάνει το ένα, κάνει το άλλο, κάνει το άλλο, γιατί τον βλέπουμε και τα κάνει και έτσι σκεπάζουμε και τον εαυτό μας, όμως ένα δεν βλέπουμε στον άνθρωπο εκείνο. Αυτό που συνέβη στο ληστή, στο σταυρό επάνω. Την αλλαγή και τη μετάνοια. Η αλλαγή και η μετάνοια, ειλικρινής, δεν φαίνονται. Αυτό αν βλέπαμε, δεν θα λέγαμε κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Γιατί πολλές ψυχές, σαν το ληστή, σώρο, το λέει και στη γραφή μέσα, οι τελώνες και οι πόρνες λέει, μέσα στην αμαρτία. Έλα εδώ λέει ο Κύριος, τα αλλαγή. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία, χρόνια ολόκληρα στην αμαρτία. Πόσοι θα είπανε, αυτή είναι η πρώτη πόρνη μες στον κόσμο, το τότε κόσμο. Και όμως είναι σύμβολο μετάνοιας η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Και μετάνοιας που την έκανε επί 40 χρόνια γύρω τόσο περίπου να κλαίει, γιατί έβλεπε τι αμαρτία έχει διαπράξει. Και μάλιστα αναδρομική αμαρτία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Λέει, ρωτήσανε τον Άγιο Παΐσιο, το έχω ακούσει εγώ στο κοπί και άλλη φορά και το πράγμα, γινότανε μία διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, γιατί επρόκειται να παιχτεί ένα βλάσφημο έργο ενός ονόματι Σκορτσέζε στη Θεσσαλονίκη. Και έκανε η Εκκλησία διαδήλωση. Και βγήκε και ο Άγιος Παΐσιος από τα Γιονόρος. Γιατί λέει, πρέπει και εμείς να παίρνουμε μέρος όταν βλαστημείται το όνομα του Θεού σε διαδήλωση. Και αφού γίνει η διαδήλωση, λέει, μετά τον καλέσανε στο... τη λέξη αναδρομική θα εξηγήσω τώρα. Στη λέξη εξωματικών. Εκεί του είπανε, πώς τον βλέπεις τον Πρωθυπουργό, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ξέρετε τι είπε, εγώ το έχω ακούσει από το στόμα του αλλιώς. Το διάβασα όμως και το έδειξα και σε άλλους που το γράφει το βιβλίο. Αυτό το τελευταίο βιβλίο που έχει βγει. Αυτός, απάντησε ο Άγιος Παΐσιος, θα μπορούσε να κάνει φροντιστήριο και στο διάβολο. Όπως τα πούτε. Εγώ γνωρίζω κάτι άλλο, ότι όποιος κάνει το κακό και μένει αμετανόητος, έχει όλες οι γενναίες που έχουν πάρει από αυτό το παράδειγμα που κάνει το κακό, όσες έρχονται μετά και τον παραδειγματίζονται, τον πληρώνουν εκεί που βρίσκεται. Παίρνει, αυτή είναι η αναδρομική πληρωμή που παίρνει. Ο κακός και ο καλός από την άλλη μεριά. Ωφελείς τον κόσμο, αναδρομική πληρωμή έχεις να πάρεις. Αναδρομική πληρωμή. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι έχει ο άνθρωπος, έχουν μπροστά μας εδώ το σταυρό που μας διδάσκει και μας λέει ο σταυρός είναι σύμβολο, αλλά κοίταξε τι απεργάστηκε. Αυτόν που ήταν για την χειρότερη κόλαση, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο.
ή σε δημογύριο. Άμα βάλουμε απέναντί μας το Σταυρό και από εδώ τους Εβραίους, έχουμε τον Κύριο και απέναντι εχθρούς. Εχθροί δεν ήταν αφού το σταυρώσανε, αφού το βλαστημούσανε, αφού το περιπέζανε. Κοιτάξτε να δείτε πόση τύφλωση, προκαλεί η αμαρτία. Μια αμαρτία, ο φθόνος. Τυφλός πέρα για πέρα ο λαός ο Ισραήλ. Λέει, αν είσαι γιος του Θεού, που βλέπαν στο σταυρό επάνω, κατέβα κάτω να πιστέψουμε. Και ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ρωτάει. Ποιο είναι πιο μεγάλο από τα δύο που θα ακούσουμε? Να κατέβει από το σταυρό ή να βγάλει τον Λάζαρο που ήταν χωμένος 4 ημέρες μέσα στον τάφο και σαπισμένος μέσα από τη σπηλιά εκεί που ήταν θαμμένος ο Λάζαρος, να του πει έλα έξω και να βγει δεμένος και υγιέστατος? Ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, ρωτάει. Εσείς είδατε το μεγαλύτερο και δεν πιστέψατε. Στο μικρότερο τώρα να κατέβει το σταυρό, τι είναι μπροστά σε αυτό? Το αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο κακό κάνει το κακό. Σε κάνει να μην βλέπεις καθόλου. Όποιο κακό κι αν είναι αυτό. Όποιο κακό. Μα είναι θυμός, μα είναι ζήλια, μα είναι πλεονεξία, μα είναι πορνεία, μα είναι μοιχεία. Αυτό δημιουργεί το κακό. Σε κάνει να είσαι εντελώς τυφλός. Και ό,τι καλό είναι απέναντί σου, όσο μεγάλο κι αν είναι, να μην το βλέπεις. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Τετύφλο και εν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρο και εν αυτόν την καρδία». Λέει, τυφλώθηκαν πέρα για πέρα τα μάτια της ψυχής, εννοείται, και πορώθηκε, έπιασε πουρή η καρδιά, ώστε να μην να βλέπουν και να μην βλέπουν, να ακούνε και να μην ακούνε και να μην κατανοούν αυτό που βλέπουν. Μη θωτάς ο αδερφός, ήρθε, άδειξε, αλλά ήρθε. Λοιπόν, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Καλώς ήταν, καλώς ήταν. Μπορεί να έχουν υπολογίσει την ώρα λάθος. Να νομίζω ότι είναι 6:30. Που ήταν και τον Κώστα τώρα. Ο Κώστα ξέρει ότι είναι 6 ώρα. Α, το ξέρει. Ναι, λίγο μόνο. Το έχει ακούσει. Το λέγαμε, 6 ώρα. Λοιπόν, τώρα, 6:30 ήταν τώρα. Ναι, 6:30. 6 ώρα έχουμε, ναι. Λοιπόν, έχει και κάποιες δουλειές ο Δάσος, αυτό ξέρω εγώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, άπαξ και πέρασε το κακό μέσα μας, δεν είμαστε ελεύθεροι. Τελείωσε. Μην ισχυριζόμαστε ότι έχουμε ελευθερία εσωτερική τη στιγμή που περνάει το κακό μέσα μας. Και το μεγαλύτερο καλό να δούμε, εφόσον μέσα μας βασιλεύει το κακό, θα το διαστρέψουμε. Π.χ. έκανε καλά δαιμονισμένους, εν το άρχοντι το δαιμονίο βγάζει τα δαιμόνια. Έκανε και ο Κύριος, όχι άνθρωπος, με τη δύναμη λέει του άρχοντα το δαιμόνιο βγάζει τα δαιμόνια. Μιλάμε ότι το κακό μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι διαστροφή. Τελείωσε. Και δεν είναι μόνο ο Κύριος που είπε αυτό το μεγαλειώδες, αυτό το θεϊκό, πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. Στρατιάς, μετά στρατιές Αγίων, ακολούθησαν το ίδιο παράδειγμα ακόμη πολύ και ο Κύριος. Να πούμε, να αναφέρουμε αυτό το γνωστό, το ολόγνωστο παράδειγμα, τον Άγιο Στέφανο, τον Πρωτομάρτυρα. Λέγει ο Χρυσόστομος, εκείνος μιμήθηκε τον Κύριο, ο πρωτομάρτης Στέφανος, γιατί καθώς ο Κύριος παρακαλούσε εν μέσω των σταυρωτών, παρακαλούσε ο Κύριος τον πατέρα του υπέρ των σταυρωτών, μου κάνει κακό ο Α, συγχώρεσε τον Κύριο.
δεν ξέρει τι κάνει. Μα είναι αλήθεια ρε παιδιά και το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Δεν παριστάνω τον Άγιο προς Θεού. Δεν θα πω ότι δεν θα μου κοστίσει άμα κάποιος κάνει κάτι εις βάρος μου. Όμως θα πιέσω τον εαυτό μου, θα κάνω αγώνα στην προσευχή να πέσει έξω η βόμβα που πέφτει πάνω μου, ώστε να με πειράξει λίγο, να φύγει, να πορευτώ με υγεία ψυχική αυτό που πρέπει να πορευθώ. Ο άλλος είναι αδερφός μου, πρέπει να δει καλό παράδειγμα από μένα. Όχι, δεν έχω τη δύναμη, δεν υπάρχει, δεν έχω τη δύναμη. Ναι, δεν έχεις, με Θεό έχεις δύναμη. Ζήτησε του, θα στη δώσει τη δύναμη ο Κύριος. Κανένας δεν είναι μόνος του ικανός να αντιμετωπίσει το κακό. Να το χορέψουμε. Αν ήταν ικανός, δεν θα κατέβαινε από ψηλά ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τους έδωσε προς Γαλάτες επιστολή, την έχω διαβάσει μερικές φορές και τώρα την καλοκατάλαβα, στα 77 χρόνια, του λέει, μα γιατί στεκόσαστε στον νόμο, το Μωσαϊκό νόμο. Ο Μωσαϊκός νόμος δόθηκε για να καταλάβουν οι άνθρωποι ποια είναι τα παραπτώματα που κάνουν στη ζωή τους. Να παλαχτούν δεν μπορούσαν. Για να παλαχθούν έπρεπε να κατέβω ο Κύριος να τους πει, σας δίνω τη χάρη μου και σας λυτρώνω από τα λατώματα. Αλλιώς δεν γίνεται. Βλέπουμε κι εμείς ποια λατώματα έχουμε και λέμε, συγχώρεσέ μας, ότι ανέβησε να μαρτύρω την Εκκλησία μέσα. Λοιπόν, και το παράδειγμα του Κυρίου, το ακούσε και ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος. Και λέει, το μεγαλειώδης είναι που σχολιάζει ο Ρος Χρυσόστομος και λέει, του Σταυρού, και αυτό του Σταυρού είναι το κατόρθωμα, του Τιμίου Σταυρού. Λέει, παίρνουν πέτρες να το σκοτώσουν, να λιθοβολήσουν. Και λέει, μεγάλη φροντίδα, μεγάλη σπουδή, έτσι το γράφει ο Ρος Χρυσόστομος, έκανε ο Άγιος Στέφανος, μεγάλη σπουδή. Δεν είπε απλώς, όπως λέμε, συγχώρεσαι, δεν βαριέσαι. Αλλά λέει, πέφτανε βολίδα, λέει η Λύθη, φρόντισε να γονατίσει, φρόντισε να γονατίσει. Φρόντισε να προσευχηθεί για εκείνους που το σκοτώνανε. Και να πει, συγχώρασέ τους, μη στήσεις αυτόν την αμαρτία ταύτη. Μη την υπολογίσεις, λέει Κύριε, την αμαρτία. Λέει ο Χρυσόστομος, και πώς είναι δυνατόν, αν δεν έδινε συγγνώμη ο Κύριος από το Σταυρό ή οι Απόστολοι στη συνέχεια και οι άλλοι στη συνέχεια, αν δεν έδινε συγγνώμη στους εχθρούς, τόσοι Εβραίοι που το Σταυρό είναι να γίνουν μετά χριστιανοί, και αναφέρει άντε και 500, άντε και 1000, άντε και 5000 Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, άντε και παραπέρα άλλες χιλιάδες, με τη συγγνώμη γίνονται όλα τα πράγματα. Δεν γίνεται με κανένα άλλο τρόπο. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος, επειδή θα λέγαμε στη γλώσσα τη δική μας, του έψησαν το ψάρι στα χείλη. Τι αυτό δεν λέει τίποτα. Μαρτύριο τη ζωή του την κάνανε οι Εβραίοι. Και όμως είπε, ξέρετε τι λέει, να το διαβάσω πως το λέει και το πράγμα να το ακούσουμε. Θέλει να σου δείξω κι άλλο συνάνθρωπο που έκαμε μεγαλύτερη υπέρ των εχθρών προσευχή. Άκουε το μακάριο Παύλο που λέγει, αφού ανέφερε δηλαδή όσα έπαθε, αφού ανέφερε όσα έπαθε από τους Εβραίους, δηλαδή ότι 5 φορές έφαγε από 40 μαστιγώσεις παρά μία, δηλαδή 39 φορές από 5 μαστιγώσεις. Εραυδίστην λέει, άπαξε λιθάστην, μια φορά τον λιθοβολήσανε τον Απόστολο Παύλο. Τρεις, και λέει συνέχεια, τρεις εναβάγησα, και στη συνέχεια λέει, Κύριε, τα αδέλφια μου, σ' ονομάζει αδέλφια μου, οι Ισραηλίτες, αυτοί που με κυνηγάνε μέχρι τώρα, θέλω να μπουν στο παράδεισο. Θέλω να μπουν στον παράδεισο.
είναι κανόνας του Κυρίου. Δεν, μα δεν έχουμε εχθρό, πώς το κάνουμε για πράγμα. Δεν υπάρχει αντίπαλος. Εμείς, το διάβολο έχουμε μόνο εχθρό. Αυτό μας εχθρεύεται. Εμείς έχουμε αυτόν που μας δίνει τη δύναμη, με την προσοχή μας να μπορούμε όλα. Τα μπορούμε κατά όλα. Να αναφέρω και πάλι τον Παΐσιο. Λέει, μου ήρθε ένας ένα βράδυ στο κελί μου, το πρόσωπό του έλαμπε, λέει. Και μου λέει, ξέρεις, εμένα μου είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Και αγαπούσα σαν πατέρα μου, τον είχα σαν πατέρα μου, τον πεθερό μου. Και γυρίζω, λέει, από τη δουλειά ένα βράδυ και δεν είπα πεθαμένο. Αλλά λέει, όσο τον είχα, είμαστε ζωντανοί, του έλεγα, πατέρα, ο Χριστός μας περιμένει. Και βλαστημούσε. Και γονάτισα, λέει, την ώρα που τον βρήκα πεθαμένο και λέω, Θεέ μου, Κύριέ μου, φέρ τον στη ζωή πάλι να μετανοήσει για να έρθει κοντά σου. Και τον είδα, λέει, γέροντα και σηκώθηκε. Στο βιβλίο που το διάβαζα μόλις προηγουμένως. Μόλις, φρέσκο το διάβασα. Και σηκώθηκε, έτσι λέει, άλλα 5 χρόνια είναι μετανοία και τον κάλεσε ο Κύριος μετά στον παράδεισο. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ιερό καθήκον, όχι να σωθούμε εμείς. Τον εαυτό μας, δόξα τω Θεώ, το καταλαβαίνουμε, την κοιτάμε. Τι κάνουμε μια ζωή, τον εαυτό μας κοιτάμε. Το χρέος μας είναι ο άλλος που είναι απέναντί μας. Πρέπει οπωσδήποτε, με κάθε τρόπο, το ενδιαφέρον μας να σταθεί στον άλλον. Επίσης, ο Άγιος Μωυσής, ο προφήτης. Και αυτός δειλοπάθησε από τους Εβραίους 40 χρόνια στην έρημο. Σαν να βλέπανε το χειρότερο τους εχθρό. Αυτοί που τους οδηγούσε έξω από την Αίγυπτο. Για να σπάσει στο Ισραήλ στις εισβαγγελίες. Βέβαια, ταλαιπωρηθήκανε. Λέει, εμένα Κύριε, άσε με έξω από την γη της Επαγγελίας να μπουν τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια του ήταν αυτοί που τον ταλαιπωρούσαν, αυτοί που του τουρανούσαν τη ζωή. Δεν είναι παίξεγέλασε, είναι αδερφός μου εδώ επειδή μου λέει καλημέρα και με αγαπάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ή αγαπάτε τις αγαπώντας εμάς, τι να μισθόν έχετε, λέει ο Κύριος. Αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, ποιο μισθό έχετε. Και γάρι αμαρτωλή, το αυτό ποιούσι. Και αυτοί που αμαρτάνουν, λέει, και δεν γνωρίζουν από Θεό, το ίδιο κάνουν. Αγαπάνε αυτούς που τους αγαπάνε. Σέβονται εκείνους που τους σέβονται. Τους άλλους δεν τους θέλουν. Λέει, όχι, αυτός που είναι εναντίον σου είναι ο αδερφός σου. Λέει, να ωραίο, για σπαίσιο σπάλι. Είναι πολύ ωραίο. Άμα θες να καταλάβεις πόσο άρρωστος ψυχικά είσαι, γράφει ένα άλλο κομμάτι ωραίο, δέστε τα αυτά. Εγώ τα διαβάζω, τα προσέχω και λέω, δώσε μου να τα καταλάβω, Κύριε μου. Την ημέρα αυτό κάνω. Το λέω και αμαρτάνω τώρα, αλλά το κάνω εγώ, κάθε μέρα το κάνω αυτό το πράγμα. Δώσε μου να καταλάβω πόσο αμαρτωρός είμαι και πώς να αφαιρθώ στον άλλον. Λοιπόν, λέει, τι ήθελα από τώρα, για πέστε μου. Ναι, ο καλύτερος γιατρός, για να γιατρευτεί η ψυχή μας, βέβαια είναι η εξομολόγηση και ο εξοπνευματικός, αλλά ποιος μας δείχνει καθαρά τα ελαττώματα, μπορείτε να φανταστείτε. Ο εχθρός μας. Αυτός που θα σου πει μια κουβέντα και θα κουνηθείς καλά και θα καταλάβεις, α, έχω εγωισμό μέχρι το τρίτο ουρανό. Αυτός που θα το δεις απέναντί σου και είναι εχθρός και θα το δεις να προοδεύει και μέσα θα δεχτείς ένα βέλος να σε τρυπάει, θα καταλάβεις τότε ότι έχεις τι, φθόνο. Τον φθονείς γιατί πάει καλά το παιδί του, γιατί προοδεύει υλικά και οτιδήποτε αλλιώς. Αυτός θα το καταλάβει, ο εχθρός σου, όχι εσύ άνθρωπός σου. Λέει και κάτι άλλο για σπαίσου, λέει, είχαμε, λέει, στο Άγιον Όρος έναν που υποκρινότανε ότι είναι ταπεινός. Όταν λοιπόν ένα πρωί χτύπησε καμπάνα, δεν είχε πάει στην εκκλησία, γιατί έτσι είμαι και εγώ δηλαδή. Δεν είχε πάει στην εκκλησία, είχε πάει ένας, χτυπάει την πόρτα. Άντε, του λέει, βρε Κώστα, γιατί άργησες.
Τότε λέει, είπε, θα μου πει σε μένα άργησα, εγώ πάω κάθε φορά πρώτος στην εκκλησία. Εκεί ο εγωισμός ύψασε τη μούρη του, ο εγωισμός. Αυτοί είναι τα αδέρφια μας που μας δείχνουν με το κοντέρ πώς ανεβαίνει και κατεβαίνει, ανεβαίνει και κατεβαίνει τα πάθη που μας κυβερνάνε. Άλλοι μας κυβερνάνε, δεν κυβερνάμε εμείς τον εαυτό μας. Αυτή είναι μια αλήθεια μεγάλη. Δεν κυβερνάμε τον εαυτό μας, τελείωσε. Ο Κύριος άφεσε αυτούς. Ο Πρωτομάρης Στέφανος άφεσε αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος, Κύριε, αυτούς να βάλεις μέσα. Τρίτο παράδειγμα. Μωυσής, τα αδέρφια μου να βάλεις μέσα στη γη της Ευαγγελίας, όχι εμένα, με προσευχή. Άλλο παράδειγμα. Ο Δαβίδ ο προφήτης. Ο Σαούλ του ρίξε βέλος να τον σκοτώσει. Ή δεν είναι έτσι. Να τον σκοτώσει. Γιατί ήταν καλύτερος ο Δαβίδ από τον Σαούλ. Ο φθόνος εκεί του λέει ρίχτου. Αυτό δεν έκανε. Και του ρίξε, δεν το βρήκε. Το κυνήγησε ο Δαβίδ, ο Σαούλ τον Δαβίδ. Κρύφτηκε ο Δαβίδ, το ξέρουν πολύ καλά, σε μια σφυλιά. Και εκεί που κρύφτηκε, κουρασμένος πάει και ο Σαούλ που έψανε να βρει να το σκοτώσει τον Δαβίδ. Κοιμηθήκανε και οι δύο στη διασπηλιά. Τον είδανε οι πασπιστέ του Δαβίδ, τον Σαούλ, βασιλιά, να τον, σκότωσε τον. Ποιον, τον εχθρό, όχι, δεν το σκοτώνω. Ανεξικακία, δεν το σκοτώνω. Μα η ευκαιρία, δεν υπάρχει ευκαιρία, ευκαιρία είναι να τον αφήσω να ζήσει. Και του κόβει το κομμάτι που ξέρουν πολύ καλά. Δεν θα βρουν πουθενά Αγίους που να μην είχα φίλους στους εχθρούς. Να μην αγαπάνε τους εχθρούς. Πουθενά βρε παιδιά, πουθενά. Και έπειτα να μην κοροϊδευόμαστε όσο και να υψώσουμε τα χέρια έτσι. Εάν έχω εγώ υπόλοιπο με τον άλλον, με τον άλλον, με τον άλλον, κακό υπόλοιπο. Δεν ανεβαίνει γρή η προσευχή επάνω. Λέει, πώς μου μιλάς αφού δεν μιλάς στον άλλον. Πώς μου ζητάς συγγνώμη αφού δεν ζητάς συγγνώμη στον άλλον. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να μας ακούσει ο Θεός. Όσο και να βαράμε, δεν ανοίγει η πόρτα. Πρέπει να βλέπουμε τον άλλον να τον αγκαλιάζουμε. Επαναλαμβάνω, επειδή είμαστε αδύνατοι, κάθε μέρα και αν μπορούμε και πολλές φορές την ημέρα να λέμε Κύριε, το καταλαβαίνω, το ζω ότι δεν μπορώ να αγαπήσω τον άλλο. Δεν έχω τη δύναμη. Άμα το λέμε, το λέει και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος το λέει. Μωρέ, πες το κάθε μέρα και ας μην είσαι, σε ένα βιβλίο το γράφει, λέει, πες το και ας μην είσαι. Θα έρθει η ώρα με το πες πες και η γλώσσα θα μάθει και η καρδιά θα μάθει να το κάνει. Δεν υπάρχει δεν μπορώ με τη δύναμη του Θεού. Πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Ο προφήτης λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, Σαμουήλ, βρίστηκε από τους Ιουδαίους και περιφρονήθηκε και ξεφτυλίστηκε. Έτσι που ο Θεός θέλησε να τον παρηγορήσει, τον προφήτη Σαμουήλ. Πρόσταξε ιδιαιτέρως, προσέξε ιδιαιτέρως, σας παρακαλώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Του είπε λοιπόν ο Θεός, ούσε εξουθενήκασιν, λέει, δεν σε ξεφτύλισαν εσένα, ναι, που είσαι άνθρωπός μου, αλλά ποιον, ναι, εμένα. Αλλά εμένα το Θεό. Δηλαδή, αυτό τι και να πει ο Βασίλη, όταν σε προσβάλλω εσένα, προσβάλλω το Θεό. Λέει, δεν σε εξουθένησαν εσένα, ναι. Δηλαδή, κάθε φορά που μιλάμε κατά του Α, του Β, του Γ, μιλάμε κατά της εικόνας του Θεού και σεβόμαστε εναντίον του Θεού.
Και κατά εικόνα και κατά. Δυνατά πες το. Κατά εικόνα καθεμίως και το είπε. Έτσι. Λέει, όχι εσένα, ναι, λέει. Αλλά εμένα βρήσανε. Εμένα ξεφθυλίσανε, του είπε ο Θεός. Τι λοιπόν απάντησε εκείνος ο περιφρονημένος, ο κατατροπιασμένος, ο καταφρονεμένος και ο ξυπνημένος, άκουσε τι λέει. Εμή δε μη γέννη το αμαρτήν το Κυρίο, του διαλυπήν προσευχόμενο υπέρ ημών. Τι απάντησα μου ή λέει, δε θα σταματήσω εγώ να προσεύχομαι για σας, που με βρίζετε. Λέει, διαλυπήν, δεν θα σταματήσω, λέει, να προσεύχομαι για εσάς. Άμα κάνουμε αυτό το πράγμα, αδέρφοι μου, συγχωρέστε με. Που σας είμαι δάσκαλος, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Το να προσευχόμαστε για τον άλλον είναι χίλιες φορές για τον εαυτό μας. Είναι κάτι που ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Πόση βοήθεια δίνουμε στον εαυτό μας όταν προσευχόμαστε για τον άλλον. Ο Άγιος Γέροντας, ο Παΐσιος, εσύ κάνε προσευχή μου, λέει, ας μην έχεις λεπτά, ας μην μπορεί να βοηθήσεις αυτούς που είναι, πεινάνε, λέει, εκεί που πεινάγανε τότε. Και όμως ο Θεός τα στείλει. Αυτό που είπε ο Κύριος, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Αυτό είναι αυτό που λέμε τώρα. Το ευλογείτε σημαίνει, κάντε προσευχή και στείλτε ευλογίες σε αυτούς που σας υβρίζουν, που σας καταριώνται, που σας περιπέζουν. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ένα αυτό. Άμα δικήσε και δεν απαντάς, σε σκεπάζει πέρα για πέρα η χάρη του Θεού. Πέρα για πέρα. Άμα απαντάς, χαμένη η χάρη του Θεού. Δεν σε πλησιάζει καθόλου. Ούτε να απαντάμε, λέει, δεν πρέπει όταν μας αδικούνε. Να απαντάμε μόνο με το ευλογείτε. Δηλαδή, να κάνουμε την προσευχή μας για αυτούς. Να συνειδητοποιήσουμε ότι Χριστός δεν υπάρχει μέσα μας όταν έχουμε τόσο υπόλοιπο με τον άλλον. Τόσο υπόλοιπο. Είπα, δεν γίνεται να μην αισθανόμαστε, να μην λυγίζουμε κάποιες στιγμές που πικρινόμαστε. Είναι φυσικό επόμενο. Αλλά να μην στεκόμαστε, να μην δεχόμαστε την προσβολή και την βαστάρα μέσα και λέμε, τότε γίνεται μπουρλότος αυτό το πράγμα. Ενώ όταν χωρίσουμε, Κύριε, βοήθησέ με να ζήσω ειρηνικά και ελεύθερα με την αγάπη, με αγάπη του αδερφού μου. Κάθε μέρα όμως. Αλλιώς δεν γίνεται. Και για να τελειώνουμε, για να τελειώνουμε, ο Κύριος λέγει, Πάτερ αυτής, άφες αυτής, την αμαρτία ταύτην, ου γαρίδαση τι ποιούσι, σημειώνει ο Ρος Χρυσόστομος. Ο Στέφανος είπε, ο πρωτομάρτης, ο Άγιος Στέφανος, Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην. Ο Απόστολος Παύλος είπε, ευχόμην ανάθεμα είναι αυτός εγώ από Χριστού. Το εξηγήσω αυτό. Θα έδινα την ευχή εγώ να χωριστώ από τον Χριστό. Να μην δω τον Χριστό με τα μάτια μου υπέρ των αδελφών μου. Αυτό που τον ταλαιπωρούσαμε, που τον μαστιγώνανε, που τον βρίζανε. Εγώ θέλω, το ζητάω από τον Κύριο, αρκεί αυτή να είναι στην αγκαλιά του, που είναι εχθροί μου και να μην είμαι εγώ. Το συγγενό μου κατά σάρκα. Ο Μωυσής ομοίως είπε, εάν μεν αφείς αυτής την αμαρτία, άφες. Κύριε, του μιλούσε σαν να ήταν γνωστή από κοντά. Και του λέει, Κύριε, αν αφήσεις την αμαρτία αυτών που με βασανίζουν 40 χρόνια στη δρύμο, συγχώρεσέ τους, του λέει. Είδε μη, προσέξτε το, καμέ και εμένα εξάλειψον. Βγάλε με από τη μέση που με έχεις γραμμένο για να με βάλεις στον παράδεισο. Όχι, ούτε εγώ δεν θέλω να πάω στον παράδεισο.
Φανταστείτε πόση αγάπη πρέπει να είχαν. Μου κάνει εντύπωση, διάβασα. Πόσο ωραία απαντούσε ο Άγιος Παΐσιος. Λέγει, το ρωτάει κάποιος, αυτό ισχύει για την αγάπη. Γιατί έτσι δυναμώνει ο άνθρωπος. Αλλιώς, όσο έναν άνθρωπο του κρατάς κάτι, μεγαλώνει η απόσταση. Μεγαλώνει. Μετά, δεν μπορεί να γίνει εύκολα η ένωση. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, τι θέλω να πω τώρα. Μου το ξέχασα. Τέλος πάντων, μπορείτε να θυμηθώ μετά. Ο Δαβίδ λοιπόν, ο Μωυσής είπε ότι τα αδέρφια μου είναι στο παράδεισο. Ο Σαμουήλ παρόμοια. Εγώ δεν θα σταματήσω όσο ζω και υπάρχω να προσεύχομαι για αυτούς που με εκφρεύονται. Πώς λοιπόν θα συγχωρεθούμε αν δεν φροντίσουμε να επιτύχουμε τούτο τη στιγμή που μας προτρέπουν όλοι οι άνθρωποι και της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης, όπου να ανοίξουμε λέει στην Αγία Γραφή, είτε Παλαιά Διαθήκη είναι, είτε Καινή Διαθήκη, θα δούμε να μας φωνάζουν. Προσευχή για τους εχθρούς. Όχι για τον εαυτό σου. Δεν σε αφήνει σε ένα άνθρωπο. Αυτό το κάνω για το πράγμα. Είναι να μας αφήσει ο Θεός. Έτσι είναι. Για τους εχθρούς, γιατί τέτοιο παράδειγμα μας αφήσανε ο Κύριος και όλη η διαδοχή του. Παράδειγμα να λέμε, άφες αυτής. Και ο Κύριος λέει, άφες τον άλλον και εγώ θα αφήσω τα δικά σου. Πρώτα τον άλλον όμως. Τελείωσε. Δεν συγχωρούνται τον άλλον, δεν συγχωρούνται τα δικά μας. Δεν έχουμε αντιπάλους, βρε παιδιά. Έχουμε μόνο αδέρφια έχουμε. Μόνο αδέρφια. Και ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε με το μυαλό μας, γιατί με το μυαλό μας δεν γίνεται τίποτα, γίνεται με την προσευχή μας. Είναι παντοδύναμη η προσευχή. Όλα αυτά που διαβάσαμε, με προσευχή δεν είναι. Το είδατε τι, με προσευχή όλα. Λέμε λοιπόν, άκουσε το Χριστό που λέγει, ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, ουχή και οι τελώνε το αυτό ποιούσι. Δεν κάνουν εκεί αμαρτωλοί που δεν γνωρίζουν Θεό το ίδιο. Βέβαια. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε υπέρ των φίλων, δεν είμαστε υπέρ των φίλων. Δεν είμαστε καθόλου καλύτεροι, λέει ο Χρυσόστομος, από τους τελώνες και τους αμαρτωλούς Εβραίους. Αλλά να αγαπήσουμε τους εχθρούς και προσευχηθούμε υπέρ αυτών, μοιάζουμε προς το Θεό. Μοιάζουμε προς το Θεό. Κατά το ανθρωπίνο δυνατόν. Έσεστε γάρ, λέγει, όμοιοι του Πατρός ημών του ενδουρανής, του λέει ο Κύριος. Είσαστε, θα γίνετε όμοιοι με τον Πατέρα που είναι στον ουρανό. Άλλωστε, τέκνα Θεού εσμέν. Ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει, γιατί ο Κύριος τον ήλιο το βγάζει και για τους εχθρούς του και για τους δικούς του και για δικαίους και για δεν κάνει εξαίρεση, δεν ξέρεις καμία. Εμείς κρατάμε για τον εαυτό μας και για τους φίλους μας αυτά που κρατάμε. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όταν λοιπόν έχουμε παραδείγματα και από τον Κύριο και από τους συνανθρώπους μας, ας τα μιμηθούμε και ας επιδιώξουμε την αρετή για να αξιωθούμε να επιτύχουμε την ουράνιο βασιλεία και τη φρικτή αυτήν τράπεζα, με περισσότερο θάρρος να την πλησιάζουμε για να κοινωνάμε. Αλλιώς η Θεία Ευχαριστία, κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πλησιάζεις την Αγία Τράπεζα και κοινωνάς και έχεις με τον Παναγιώτη κάτι, φωτιά βάζεις μέσα σου. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τελείωσε. Δεν σου δίνει, σε καίει η Θεία Ευχαριστία. Να έχουμε του Θεού την ευλογία και τη χάρη από τον Κύριό μας να πορευόμαστε με αγάπη τη ζωή μας, για να είμαστε λυτρωμένοι. Γιατί η αγάπη λέει ελευθερώσει μας. Το
το λέει. Για να είμαστε λυτρωμένοι. Αμήν. Θέλετε να πείτε κάτι, το λέτε. Δεν θέλετε, κάνουμε την προσευχή μας και πάμε στο καλό. Και την άλλη φορά, 6 ώρα, θα είμαστε εδώ πάλι. Έτσι. Περιμέναμε Δημήτρες, περιμέναμε και κάποιους άλλους. Βλέπουμε. Ο Σταύρος μας είναι, δεν είναι. Δεν είναι ο Σταύρος. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος είχε έρθει την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι.